Με τη Βάσια Τριφύλλη, αργά. Βάσια, άκου να δεις τι μου ήρθε τώρα. Άργησες να μπει στη ζωή μου, όντως. Εσύ. Άργησε. Άργησες. Και εννοώ καλλιτεχνικά. Τι λάθος έκανα. Ήσουν πολύ μικρότερος και όχι μόνο αυτό, δεν το λέω ερωτικά, θα το έλεγα στα ίσα. Όχι, αφού μας εξήγησες. Μα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ναι. Είσαι πολύ μικρός για μένα. Και αγαπώ πάρα πολύ και την κοπελιά σου, τη λατρεύω, την ξέρω από τόση. Η Ελεονόρα και η κοπελιά σου είναι τα παιδιά που ξέρω από 5 χρονών, 4 ξέρω. Τι μου λέγες τώρα, τι με ρώτησες? Ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι, σου λέω. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, χωρίς να το ξέρεις, θα παίξουμε τις 10 λέξεις. Είναι ένα παιχνίδι που το έχω έτσι. Έπαθα ένα κενό εγκεφαλικό, τι ήταν αυτό τώρα? Όχι, δεν ήταν, κενό αέρα. Εντάξει, μ' αρέσει, ναι. Στον καφέ απάνω που σου πας να πεις τον καφέ και πέφτει το αεροπλάνο. Έλεγες ότι με ανακάλυψες, άργησες να με ανακαλύψεις. Ναι, γιατί μ' αρέσει πολύ η δουλειά που κάνεις. Σε ευχαριστώ. Και αυτό δεν είναι κομπλιμέντο. Και η παράσταση που κάνεις με το Ζουγανέλη είναι φοβερή. Τελείως το θέμα, δεν είναι καταπληκτική. Να σε καλά. Λοιπόν, άκου να δεις πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Αν χρειαστείς γριά, θα με πάρεις. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το παιχνίδι σου λέω εγώ μία λέξη και εσύ από αυτή τη λέξη μου λες μια προσωπική σου ιστορία. Αλλά προσωπική σου, όχι ο Τάσος και ο Γιάννης. Όχι, ήταν δεν εκεί. Μιλάω για τους άλλους. Είναι μπράβο. Τον εαυτό μου, δεν είναι. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι η λέξη φακός. Φακός. Φακός ήταν τα μαθήματα που πήρα από τον δεύτερο άντρα μου, τον Κατσουρίδη. Ο περατέρ, τρομερός. Και σκηνοθέτης. Και σκηνοθέτης, τρομερός. Ο Ντίνος μου έχει μάθει τώρα πόση προβολή είναι εδώ, τι νούμερα είναι, ποιος με φωτίζει. Ο Γιάννης μου έθετε τον ήχο, ο άντρας μου ο Τρυφύλλης. Και ο άλλος το φως. Και ο Ντίνος το φως. Οι δύο μαζί είναι ναι. Ήχος και φως. Φοβερή ιστορία της ζωής μου. Η δεύτερη λέξη είναι επίθεση. Είναι η ωραιότερη και καλύτερη αντίδραση που μου έχει δώσει η φύση, γιατί είμαι πολύ χεσμένη απάνω μου. Πολύ φοβισμένη, αλλά έχω ένα ελάττωμα. Αντί να κάνω πίσω, κάνω μπρος. Για δηλαδή, πες μου λοιπόν μια ιστορία που επιτίθεσαι. Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Δεν αντέχω να με προδίδουν οι φίλοι μου. Αυτούς που αγαπώ, αυτούς που εκτιμώ. Δηλαδή ο Ζουγανέλης, ας πούμε, είναι της καρδιάς μου άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου επιτέθηκε? Ο Γιάννης ποτέ. Ο Γιάννης ξέρει τα πάντα για μένα. Εγώ θέλω την ιστορία που να έχεις επιτεθεί ή να σε έχουν επιτεθεί. Πού με οδηγείς? Στην καταστροφή, δεν είναι ολοφάνερο? Όχι, δεν είναι ολοφάνερο, γιατί εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι εύκολα την καταστροφή. Είμαι ανθεκτικό. Θα σου πω τι γίνεται. Από το να φέρνει μια κουβέντα σε μια συζήτηση τα σημαντικά, έχουμε αποφασίσει με το σκηνοθέτη μου ότι αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι ξεκούδουνες οι λέξεις και βουτάς δειγματοληπτικά μέσα στη ζωή του άλλου, βγαίνουν ωραία πράγματα. Βεβαίως, για να μην ταλαιπωρώ το σκηνοθέτη σου και ξέρω που το πάει, γιατί είπαμε ότι είμαι και διαστατική. Επίθεση κάνω μόνο όταν με στεναχωρέσεις. Όταν με φέρεις σε άσχημη θέση και νιώθω ότι είμαι αδικής. Εκεί θα σε σκοτώσω, δεν καταλαβαίνω. Σε έχουν επιτεθεί να σε βιάσουν κανένας, να σε κλέψουν? Όχι. Δεν έχεις νιώσει σωματική βία? Όχι. Από κάποιον? Έχω νιώσει από την αστυνομία, έχω φάει πολύ ξύλο. Α, για πες. Τώρα τι να σου πω. Α, ναι, να σου πω μια ωραία ιστορία. Στην νομική σχολή. Εγώ τότε. Εν έτη. Περίμενε, θα το βρούμε μαζί, δεν κρύβεται. Πριν από το Πολυτεχνείο είναι. Δούλευα στο Χατζηχρίστου και είναι μας στην παρέα ο Βόγλης, ο Φάνης ο Γινάς. Mm-hmm. Άλλος επίσης ένας έρωτας της ζωής μου. Α, ήταν ο Φάνης ο Γινάς. Φάνης ο Γινάς. Αυτός ήταν, ήμασταν πιο κοντά στην ηλικία. Ήπιε πολύ αυτός. Ήπιε πολύ. Δεν το άντεξε. Λοιπόν, ο Φάνης ο Γινάς, ο Φυσούν, η Γόγου, η Κατερίνα και εγώ. Και κοιτάμε από κάτω, δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ πάω και αρχιτεκτονική. Τα τρία πρώτα της σχολής χρόνια του Εθνικού πήγαινα και στο Πολυτεχνείο αρχιτεκτονική. Καθόμαστε από κάτω και κοιτάμε. Και είναι ένας μπάτσος που τον λέγανε Σμαΐλι και όλοι εμείς τον λέγαμε Σμάιλι. Γιατί σε βάραγε. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έπαιρνε. Και έρχεται από πίσω μου ένας, δεν κάναμε τίποτα σου λέω. Και μου κοπανάει μία εδώ, με βάλει στο χέρι σου, έχω ακόμα το κόκαλο. Αξίζει τον κόκαλο. Έλα, σε παρακαλώ. Δια του λόγου. Και εγώ έχω ένα τέτοιο, αλλά δεν έχεις, έχω φάει. Δεν έχεις τέτοιο. Πιάς. Ναι, αλλά δεν είναι. Σιγά, ελάτε όλοι να πιάσετε. Αυτό είναι σαν τον Ντόμπερμαν. Εμένα αυτό, παιδί μου, είναι ράτσας. Και με χάνει ο Βόγλης. Είδες, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο περίπου ξέρεις το ύψος του. Και γυρίζει να τον δεις και δεν τον βλέπεις.
Και με παίρνουν κάτι τύποι με σκούρα κοστούμια να με βάλουν σε ένα αυτοκίνητο. Και πλακώνεται ο κόσμος. Έμεινες ανέστητη δηλαδή. Βέβαια. Στα καλά καθούμενα, με γκλόμπε. Καλά καθούμενα, ναι. Καλά έχουμε φάει ξύλο γενικότερα. Η επόμενη λέξη είναι βήχας. Δεν μου προξενεί ενδιαφέρον, ας πούμε, να σκεφτώ τι. Σε έχει πιάσει βήχας επάνω στη σκηνή. Πολλές φορές. Μα, είδες, υπάρχουν. Γι' αυτό είσαι σκηνοθέτης. Τι άγχος έχει αυτό το πράγμα. Όσες φορές με έχει πιάσει. Καλά, ο βήχας δεν είναι. Κάθε δευτερόλεπτο είναι αιώνας. Εξπληγεί με το σάλιο σου. Ναι, ή από σταφύλι. Σε παρακαλώ, απάνω στη σκηνή. Και ο κόσμος να είναι μαζί σου. Ευτυχώς, Παναγία μου, τι ευτυχία είναι αυτή. Και κάθε δευτερόλεπτο είναι αιώνας. Μου δώσαν και νεράκι από κάτω. Η επόμενη λέξη είναι λέτσος. Ο λέτσος ο γνωστός, ο παλιάνθρωπος, ο. Ναι. Ναι, εντάξει, λέτσος, για να σκεφτώ. Όχι, ήμουν ακολόφαρδη. Δεν γνώρισα και πολλούς λέτσους στη ζωή μου, εντάξει. Δεν είχες επαφή με το Λούμπεν προλεταριάτο. Είχα, αλλά με την καλή, το ωραίο Λούμπεν. Με τα παιδιά που ήταν γύρω-γύρω τους αρχικούς στα Εξάρχεια, στο Αγμαρία. Δεν είναι Λούμπεν αυτή μόνο. Μα δεν ήταν ποτέ Λούμπεν, αλλά τέλος πάντων. Αυτοί έτσι θέλουν να νομίζουμε. Η επόμενη λέξη είναι ρόδι. Ρόδι, μ' αρέσει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά δεν μ' αρέσει να το τρώω. Αλλά μ' αρέσει να μου το φέρνουνε, μ' αρέσει να το βλέπω. Μου θυμίζει και έρωτα. Θα μου πεις τριαντάφυλλο έπρεπε να πεις. Εντάξει. Η επόμενη λέξη είναι λαμόγιο. Έξαλλη. Έξαλλη. Θα πετάξω το μπαλάκι στο κάμερα. Δεν μπορώ άλλο. Αλλά θα έπρεπε ο Νίκος με τη λέξη λαμόγιο να μας έχει εδώ πέρα 3.000 μπαλάκια, γιατί είμαστε τόσα πολλά τα λαμόγια, βάζω και τον είμαστε εαυτό μου. Είμαστε τελικά όλοι, Για να μην... Όχι, δεν μπορώ να ξέρω τον εαυτό μου όταν κατακρίνω τους άλλους, αλλά με εκείνους τους ρηματοπολιτικούς, δηλαδή. Σου έτυχε ποτέ όμως σε προσωπικό επίπεδο, ρε παιδί μου, να όταν ήμουν στο Δήμο της Αθήνας. Για πες. Στο Δήμο της Αθήνας με τον Κακλαμάνη. Ο Κακλαμάνης, παιδιά, ήταν ο γιατρός μου όταν είχα καρκίνο. Ο Απόστολος ο Κλεμμένης. Όχι βεβαίως, ο Νικήτας. Α, ο Νικήτας, ο δήμαρχος. Εκεί με κοιτάγαν και περίεργα. Γιατί πραγματικά πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι. Είναι γυναικολόγος. Όχι, ογκολόγος, καρκινολόγος. Και πιστεύω ότι η δημοτική αρχή θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική από την πολιτική κατάσταση. Δεν γίνεται όμως, αυτοί παίρνουν εντολές. Ο Νικήτας είναι λίγο τρελιάρης, είναι λίγο κόντρα τύπο. Το απέδειξε άλλωστε. Και τον αγαπούσα και πάρα πολύ. Βάζω τη φιλία πολύ πάνω από τα κόμματα, ρε εσύ. Θέλω να σου πω κάτι για τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, το οποίο έχει γέλιο λίγο. Όταν ήμουν στα πάνω μου, όταν είχα σκάσει μύτη με το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Με καλούσανε όπου να είναι. Εγώ δεν πήγαινα παντού, αλλά με καλέσανε από ένα έγκυρο ψυχιατρικό συνέδριο. Να πάω να κάνω τι. Όχι, ναι. Δεν, πήγα. Πήγα να δω τι είναι αυτό και θέλανε να προσεγγίσουμε. Και μιλούσαν για θέματα, για νευρώσεις, για θέματα ταμπού. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέγανε ότι πριν 50 χρόνια η ομοφιλοφιλία θεωρούταν ψυχικό νόσημα. Και θέλανε να πούνε ότι πόσα κοινωνικά ζητήματα φτάνουν να θεωρηθούν και να επηρεάζουν την ψυχιατρική κτλ. Και κάποια στιγμή, να μην σταπολογώ, εγώ μίλησα για το ξεμάτιαγμα. Ότι το πιστεύω που είναι αντιεπιστημονικό. Και όλοι λέγανε όχι. Και όταν τελειώνει τέτοια, πετάγεται ο Κακλαμάνης, μου λέει Θοδωρή, και εγώ το πιστεύω, το ξέρω. Είναι τρελό. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη παγωτό. Να σου πω για την προηγούμενη κάτι που μου είπες. Γιατί ναι. Λαμόγιο. Αξίζει τον κόπο να σου το πω. Για την επίθεση. Για την επίθεση. Εκεί είχαμε μείνει. Λοιπόν, εγώ εξήγησα στον Νικήτα ότι ξέρει ποια είμαι, τι είμαι, τι δεν είμαι και του είπα: Κοίταξε, Νικήτα, όταν θα ψηφίζουμε κάτι που δεν μ' αρέσει, θα πηγαίνω για τσίσα μου. Δεν θα με αναζητάς. Έτσι και έγινε. Οπότε κάποια στιγμή με βάζει να είμαι πρόεδρος. Για τα ναρκωτικά, στην πρόληψη των ναρκωτικών. Πράγμα το γούσταρα πολύ, δεν ήθελα πολύ. Και όταν ανέλαβα εγώ, τα παιδιά έκανα να πληρωθούν 7 μήνες. Να πάω, λέει, να τους χαιρετήσω. Τι να τους χαιρετήσω, να σου πω, χαίρομαι πάρα πολύ που πεινάτε και τρώγετε. Απεργία. Πρώτη εγώ στην απεργία. Τον ειδοποιώ, του λέω, είμαι στην απεργία. Σε έβγαλα να βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Φαντάζεσαι τι έχω κάνει αυτό. Υπουργός Υγείας ο Αβραμόπουλος. 38 άνθρωποι, όλοι επιστήμονες, ψυχαναλυτές και τέτοια. Πάμε λοιπόν στο Υπουργείο Υγείας, έχουν τα ΜΑΤ απ' έξω. Μου λέει ένας του ΜΑΤ, απαγορευόταν να μπούμε. Μου λέει, έμπα κύριε Βασά, έμπα και γάμισε τους, σε παρακαλώ. Αυτό
παρέσβεται. Ανεβαίνουμε λοιπόν πάνω στο γραφείο του κυρίου Αβραμόπουλου. Λέω, γεια σας παιδιά, πού είναι ο Δημητράκης? Μένουν οι γραμματείς, τον συμπαθούσα τον Αβραμόπουλο και τον Δημητράκης, όμως το ήταν σαφές ότι... Το χόντρινες. Το χόντρινα. Λέει, δεν είναι εδώ, λέει, δεν σας πιστεύω, πάνω εδώ στον καμπινέ. Και πήγες και ήτανε. Δεν ήταν. Α. Και λέω, σας παρακαλώ, πείτε στο Δημητράκη ότι είμαστε κάτω, έχουν έρθει όλα τα κανάλια και ότι επειδή και αυτός δίδυμος σαν και εμένα, μην διανοηθεί να βγει δίπλα μου, γιατί εμένα θα πιστέψει ο κόσμος. Εάν θέλει να κλείσει τα κέντρα πρόληψης, να μας το πει. Εσύ ναρκωτικά έχεις πάρει? Έχω καπνίσει τσιγάρο. Όχι τίποτα άλλο. Όχι. Ξέρεις κάτι, επειδή έχω πολλούς καλεσμένους εδώ και σε αυτή την ερώτηση λένε όχι. Όχι, εγώ δεν είπα. Σκέφτομαι ότι ίσως να δημιουργηθεί η καχυποψία στον κόσμο ότι δεν θα το έλεγαν και στην τηλεόραση. Αλλά εγώ πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής. Ότι πολλά άτομα λόγω χώρων, ρε παιδί μου, λόγω της ροκ σκηνής, η οποία μέσα στην ιδεολογία της είχε ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Ναι. Πολλά από αυτά τα άτομα δεν θα είχαν κάνει την καριέρα μέσα σε αυτή τη διάρκεια αν ήταν χρήστες. Θέλω να πω ότι δείχνει και μια συγκρότηση μυαλού και ένα στήσιμο ψυχής και χαρακτήρα. Έτσι. Το οποίο τους έχει κρατήσει έξω από αυτήν την ιστορία. Αλλά να σου πω ψέματα, δεν δοκίμασα, δοκίμασα. Εντάξει, ένα μπάφο δεν είναι. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Και κάποτε οι λεγόμενοι χασικλίδες ήταν και πολύ λεβέντες άνθρωποι, ας πούμε, είχαν. Με ταξουργείο και τέτοια περίοδο. Αναγνωρίστηκαν μέσα στα χρόνια. Έτσι, μπράβο. Στο παιχνίδι συνεχίζω. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη παγωτό. Παγωτό με στο χειμώνα. Πολύ ωραίο είναι αυτό, παιδιά μου. Ιστορία. Δεν έχω υπάρξει και έγκυος για να θυμηθώ ότι ξύπνησα μια νύχτα και έλεγα τώρα τι θέλω, θέλω παγωτό. Αυτό σου λείπει. Ναι, μου λείπει πάρα πολύ. Ήθελες να έχεις κάνει ένα παιδί? Βέβαια, ήθελα. Αλλά ήμουν πολύ μαλακισμένη γυναίκα. Γιατί? Γιατί οι ανασφάλειές μου δεν ήταν μόνο για μένα, προεκτανόντουσαν και στο αν κάνω παιδί πώς θα το ζήσω. Δεν με ενδιαφέρε και να ξαναπαντρευτώ αφού του χώρισα και με τον Γιάννη, με τον οποίο πραγματικά μείναμε φίλοι μέχρι στο τέλος της ζωής μας. Με ενδιαφέρε λοιπόν το παιδί μου να μην στερηθεί τίποτα. Μπορείς να με μουτσώσεις. Όταν λοιπόν εγώ κάποια στιγμή άρχισα να βγάζω πολλά λεφτά, από την τηλεόραση εννοείται, και να έχω τη δυνατότητα να κάνω παιδί. Δεν ήμουνα 40 χρονών. Άρα αν τότε θα μπορούσες να κάνεις. Καλό εγώ εσάς. Με χτύπησε ο καρκίνος στο μαστό. Δηλαδή την εποχή που το είχες κατά νου έγινε αυτό? Μόνο κατά νου είχα πάει στον Καπετανάκι να κάνουμε την προεργασία. Η επόμενη λέξη είναι φρονιμίτης. Δεν έχω βγάλει ακόμα, μην με παρεξηγήσετε. Δεν έχεις βγάλει, δεν τους έχεις αφαιρέσει ή δεν έχουν βγει. Όχι, αυτό δεν βγάζουν όλοι οι άνθρωποι. Α, τι καλά. Και θεωρία, υπάρχει μια θεωρία γενετική, ας πούμε, που λέει ότι είναι το εξελιγμένο είδος αυτό. Να το, παιδιά μου, είμαι ίντικο. Ηλικιωμένο ίντικο. Εσύ είσαι ίντικο. Εγώ είμαι ακόμα νεάτερνταλ, γιατί τους έχω βγάλει και τους τέσσερις. Είσαι και ταυράκι, εσύ, εντάξει. Αυτό. Η επόμενη λέξη είναι ποντίκι. Α, δεν το συζητάω. Εξαφανίστηκα. Χάνω την ψυχραιμία μου. Σου έχει τύχει μέσα στο σπίτι σου να έχεις ποντικό? Στο εξοχικό μας σπίτι μου έχει τύχει και βρεθήκαμε 4 άτομα πάνω σε ένα τραπέζι. Ο ανιψιός μου τότε, ο οποίος σημάνω ότι είναι Σκοτσέζα και είναι μισός Έλληνας και μισός Σκοτσέζος, έλεγε That's a mouse! Πανικόπλητη. Η άλλη Σκοτσέζα πάνω και η μάνα μου με 120 μποφόρμη, η οποία είχε πάρει μία παντόφλα και έλεγε Πού το μωρέ, κατάλαβες, και ήτανε να πέσεις κάτω να κομπανίσεις. Ζή μανούλα σου? Όχι, μεγάλη πλάκα εμάνα μου. Ναι, σε αυτήν έμοιασες? Δεν ξέρω, πάντως έχω πάρει πολλά στοιχεία. Ο χαρακτήρας σου, σε ποιον έμοιασες περισσότερο, στον μπαμπά ή στη μαμά? Έχω πάρει και κάτι φασιστικά από τον πατέρα μου, πω Παναγία μου. Τι φασιστικά? Κοίτα, πάρα πολλές φορές, είμαι πολύ απότομη. Έχω απέραντη υπομονή, γιατί έχω και εγώ πολύ τάβρο. Ο απότομος δεν είναι φασιστικό πράγμα. Είναι το συζητάω, είναι και ο τρόπος. Εκεί βγαίνει η άλλη μου ζωή, ο στρατιωτικός. Εξαρτάται τι κάνεις με τον ασαπότομος, ρε παιδί μου. Υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι, οι απότομοι είναι φασίστες. Δηλαδή, άκουσες πω, η μάνα μου έχει πει τα ωραιότερα. Δεν χώνευε τον Κατσουρίδη. Δεν τον ήθελε, ρε παιδί μου, η ψυχή της. Ήταν και ψηλή γυναίκα. Εγώ δεν είμαι ψηλή γυναίκα. Είμαι μια μέτρια Ελληνίδα. Λοιπόν, η χαρά της ήταν να φύγει, να τον διώξει. Μια μέρα συγκατοικούσαμε και τη τηλεφωνώ εγώ στο ισόγειο, εκείνη στον πέμπτο. Τη λέω, μάνα, μου λέει, τι έγινε? Λέω, τίποτα. Μήπως έχεις ο deal, πονάγεται αυτή του deal. Ναι,
Μπορείς να το φέρεις κάτω? Ναι, με λακτάρα. Ανοίγω την πόρτα, μου λέει, ποιος το θέλει? Ο Κατσουρίδης. Γιατί, θα φύγει? Να σου πω για τη μάνα μου, δηλαδή, ο Ντίνος ο Κατσουρίδης είναι γνωστό, ήταν πολύ κοντός, δεν τον κατηγορώ τώρα εγώ. Τι κατηγορία, λοιπόν, όταν μπήκε... Ήταν αντικειμενικά πράγματα. Ναι, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι μου, παιδιά, μπορώ να σηκωθώ μια στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Μπήκε στην κουζίνα μας, λοιπόν, ο Ντίνος, ήταν και στέριος, τάβρος και αυτός, παρθένος. Και λέει, εδώ λείπουν μερικά ράφια, ο Κύπριος. Να βάλουμε ράφια στον τοίχο. Λέει η μάνα μου, ανεβαίνει σε ένα σκαμπό του καμπινέ ο Ντίνος με το πλακατέκι. Και λέει η μάνα μου, πάει, θα τον τεινάξει τον άνθρωπο. Λέω, πήγαινε έξω αμέσως, φεύγει, κακομοίρα, φοβότανε κιόλα. Τελειώνουν τα ράφια. Ανεβαίνω πάνω, σου λέω, κατέβα κάτω, μη τυχόν και πεις καμιά μαλακία, θα σε πατήσω γάμο, το ξέρεις. Όχι βρε τον άνθρωπο, 11 αποφόρμη ο πια η μάνα μου, αλλά και μεγάλη πόρνη. Μπαίνει λοιπόν, ήταν έτσι γωνία η κουζίνα, μπαίνει και λέει, με γεια, δεν είναι από εκεί τα ράφια, μαμά, απαντώ, με γεια, και λίγα σταματά. Και λέει ξαφνικά, μπράβο βρε Ντίνο, αυτό το ράφι εκεί ψηλά, για ποιον το βάλατε? Αυτό θα σε ρωτούσα και εγώ, αφόσον ανέβηκε για να ανοίξει με τον Black & Decker τρύπες, άρα ήταν και γι' αυτόν μη χρηστικό. Ο Μητροπάνος ο συγχωρημένος έχει σταματήσει να τραγουδάει στο Ηρώδιο, γιατί ήμασταν πολλοί φίλοι, που του έκανα πάνω αυτό το ράφι. Και με πέθανε. Η επόμενη λέξη είναι στάση. Στάση λεωφορείου, στάση ζωής, στάση... Στάση του σεξουαλική, στάση του Νίκα. Η αγαπημένη σου στάση στο σεξ ποια είναι? Αχ, δεν έχω αγαπημένη. Είναι όλες, σαν παιδιά σου τις βλέπεις. Λέμε ότι τίποτα δεν υπάρχει, κάτι δεν είναι πρωτογενές, ας πούμε. Ρε παιδιά, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι στο σεξ είναι θέμα δύο ανθρώπων χημεία που... Θα τη βρουν την άκρη. Και μπορεί να εφεύγουν και μια στάση. Ναι, αυτό σχεδιασμός. Δεν το συζητάω, παρακαλώ. Η επόμενη λέξη είναι πιπίνι. Προσέξτε, θα παρεξηγηθώ. Εμένα πιπίνι έλεγε ο μπαμπάς μου το πιπί μου. Τι κάνει το πιπίνι μου, δεν είχε κόρη. Έκανε, στα 120 έκανε κόρη κι αυτός. Α, μεγάλος ήτανε. Πολύ. Αυτό με επηρέασε. Ναι, τα βρήκαμε, τα φτιάξαμε το παζλ, το φτιάξαμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σου γυάλω. Πολύ όμορφο. Πιπίνι, τώρα στην εποχή σας θεωρείτε τον κομμενάκι το όμορφο. Ναι. Α, εγώ είμαι και οφθαλμολάγνα. Δεν ήμουν ποτέ λεσβία, δυστυχώς, παρόλο που υπήρξα στρατηγός, δεν μου βγήκε σε αυτή τη ζωή. Αλλά μ' αρέσουν οι ωραίοι άνθρωποι. Στην έχουν πέσει, έτσι. Λεσβίες πολλές. Γιατί, ξέρεις γιατί? Είσαι λίγο gay idol. Είμαι λίγο gay άνθρωπος και στη συμπεριφορά μου, αλλά δεν είμαι. Όχι, αυτή η εξωστρέφεια, η θετικότητα, η δύναμη, στο πώς εκφράζεσαι και τελικά, αυτό είναι έλκη. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Οπότε δεν έχεις δοκιμάσει ούτε αυτό που λένε να παίξετε με τις ξαδέρφες τους γιατρούς? Ούτε τίποτα, ούτε το πουλί μου. Το πουλί μου και το πουλί στο άλλο πουλί ήταν αντρικό πουλάκι. Αλλά ρώτα με και τη λέξη ελάττωμα, ένα από τα πολλά που έχω. Η επόμενη λέξη είναι ελάττωμα. Ας το διάλογο, μπράβο. Μ' αρέσουν οι ωραίοι άντρες και μ' αρέσουν και οι ωραίες γυναίκες. Και έχω το άλλο θυμά, έχω μεγαλώσει. Όποιος με ξέρει, με ξέρει και μ' αρέσει που μπορώ και το λέω. Το λέω μόλι μου, σου λέω, τι ωραίος άντρας που είσαι. Ή βλέπω την κοπελιά σου, τι ωραία κοπέλα, δεν λέω το όνομα επίτηδες. Τι ωραία κοπέλα είσαι. Ναι, γιατί δεν είσαι κομπλεξικιά μόνο γι' αυτό. Τι κούκλα, δηλαδή γεμίζει χαρά το μάτι μου καταρχήν. Είμαι καστικό άτομο, παρακαλώ. Ζωγραφίζω κιόλα. Η επόμενη λέξη είναι λέξη πόνος. Γιατί μου το κάνεις αυτό, μαστοράκι? Εγώ στο κάνω, δεν στο κάνω μαστοράκι. Ξέρω εγώ το σατανικό το μυαλό. Δικές μου είναι λέξεις. Πόνος. Πόση ώρα έχουμε τελειώσει με την εκπομπή? 5 λεπτά. Δεν μου φτάνει. Ωραία, χρησιμοποίησες εσύ τώρα με μία ιστορία. Έχω πονέσει πάρα πολύ για πράγματα που δεν είναι και τόσο πολύ εγωιστικά, δηλαδή όχι μόνο για την πάρτι μου. Έχω πονέσει για φίλους μου, έχω πονέσει για τα αδέρφια μου. Έχω πονέσει πάρα πολύ με τον καρκίνο. Έχω ένα μίσος με τον καρκίνο, ας πούμε.
Δεν τον φοβάμαι, αλλά τον μισώ. Αυτό είναι διαφορετικό, όπως και το θάνατο, δεν τον φοβάμαι. Έχω πει στο Χάρο, εγώ θα πεθάνω γελώντας. Και εσύ, άμα παρεξηγηθείς, μη μου ξαναμιλήσεις, μαλάκα. Κατάλαβε. Τελείωσε. Αλλά επειδή ήμασταν μια οικογένεια που το διακομωδώ εγώ πάντα, δεν πέθανε κανείς από φυσιολογικό θάνατο. Σαν τι εννοείς. Μπαμ και κάτω, ρε παιδί μου. Όλοι με καρκίνο. Και μια Αθήνα, θεία μου που είχε καρκίνο, τη χτύπησε αυτοκίνητο. Άσχετο. Του ξέφυγε του μαλάκα του καρκίνου. Κατάλαβε τι σου λέω. Εκεί πονάω πολύ και πονάω πάρα πάρα πολύ όταν δεν μπορώ να πάρω τον πόνο από τον άλλον, να βάλω το χέρι μου έτσι μαγικά και να τον πάρω. Τα αδέρφια μου τα τρίδημα, χαλάσαμε την ατμόσφαιρα τώρα, με συγχωρείτε. Τα αδέρφια μου τα τρίδημα ήταν από ένα Οάριο και ήταν ίδιοι, ίδιοι. Τους είχε δει ο Βέγκος και έλεγε «Κατσουρίδι, είναι τρί, κάτι έχεις κάνει». Αυτοί πεθάνανε, παιδιά, ανά 2,5 χρόνια από καρκίνο. Αλλά αυτός που με πόνισε πολύ ήταν ο πρώτος, ο Κώστας βέβαια. Και όταν πόναγε, ήθελα, αισθανόμουν τόσο μίσος με τον Θεό, που δεν μπορούσα να βάλω το χέρι μου έτσι στο στομάχι του εδώ, γιατί είχε στα έντερα, να του πάρω τον πόνο. Αυτό με διαλύει. Και ένα άλλο μεγάλο ελάττωμα, δεν μπορώ να εκφράσω τον πόνο μου, δεν κλαίω. Δεν είναι αστείο. Ένας τραγουδάνθρωπος που όμως έχει πολλά εκτός μουσικής να πει, σε λίγο κοντά μας, ο Στέλιος Ρόκος.